Σε πέμπτο παιχνίδι θα κριθεί η σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε με έπαθλο την παρουσία τους στο Final Four του Κάουνας. Οι Ερυθρόλευκοι γνώρισαν την ΙΤΑ λοιπόν στο τέταρτο μάτς από τους Τούρκους με 73-69 και πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους μία και καλή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9.30 για ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετικά κόβοντας την δημιουργία της ομάδας της Φενέρ. Αλλά από την άλλη πλευρά και στην επίθεση τους Κώστας Λούκα και Σακίλ Μακίσικ με τη διαφορά στο 14 να είναι στο συν 4 υπέρ του Ολυμπιακού 23-27. Ο Αμερικανός Κάρσεν Έντουαρτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 9-0 της Φενέρ, χάρη στο οποίο οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 32-27. Ο Ολυμπιακός όμως πίεσε στην άμυνα, οδήγησε τους Τούρκους σε λάθη και κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Μπαρτζόκα μπροστά 32-33. Το φόρτωμα με φάουλ τόσο του Μουσταφά Φαλ όσο και του Ταρίκ Μπλακ αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 38-43, ενώ ο Ιζάια Κέιναν κράταγε τον Ολυμπιακό μπροστά με 44-49. Ωστόσο, η περιφερειακή ευστοχία του Χέινς, συν το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρση άρχισε να ανεβάζει στροφές και οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν αρκετά προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι ελαίου του σκληρού αμυντικού παιχνιδιού της Φενέρ, το οποίο μάλιστα ήταν αναπάντητο από τους Ερυθρόλευκους αλλά και οι διαιτητές άφηναν σε πολύ μεγάλο βαθμό το σκληρό παιχνίδι των Τούρκων. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν τη διαφορά στο συν 5 για τους Τούρκους 54-49. Ο Μακίσικ πήγε να πάρει μόνος του το παιχνίδι για το 56-58, όμως οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω, εκμεταλλεύτηκαν τις κακές επιλογές του Ολυμπιακού αλλά και το γεγονός ότι οι διαιτητές άφηναν το σκληρό αμυντικό παιχνίδι. Και χτυπώντας από τη γραμμή του τριπόντου με τους Μπιέρ και Ντόρσεϊ, πήραν μια διαφορά 73-66 με τον Μακίσικ να προσπαθεί μόνος του, αλλά να μην μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Ο Πιέρ είχε 17 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 16, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Σακίλ Μακίσικ είχε 20 πόντους.